Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην Πάτρα. Του κόμματος που έχει δείξει συνολικά, με τη στάση του τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά, ότι στηρίζει τους εργαζόμενους και βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό τους. Είμαι εργαζόμενος στη ΔΕΙΑ της Πάτρας και πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων αυτής. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα σενάρια για τη μελλοντική λειτουργία των ΔΕΙΑ, όπως και για το αγαθό που είναι το νερό. Και από αυτό το βήμα θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί και την ανάγκη να μην περάσουν μία σειρά από σχεδιασμοί. Οι ΔΕΙΑ δημοτικές επιχειρήσεις, ίδρυυσης αποχέτευσης, έχουν λειτουργία εδώ και 43 χρόνια. Και πιστεύω από τη διαδρομή μου που έχω στη ΔΕΙΑ εδώ και 27 χρόνια ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Ελέγχονται από ένα σύνολο νομικό, από ένα συνολικό νομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και οι αποφάσεις που παίρνονται σε επίπεδο προϋπολογισμών, τιμολογιακών πολιτικών, απολογισμών και άλλα, ελέγχονται από τα εκάστοτε σε κάθε Δήμο, Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και τις υπόλοιπες ελεκτικές αρχές, Ελεκτικό Συμβούλιο, Υπουργείο και άλλα. Τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ ποια είναι? Είναι η υποστελέχωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ΔΕΙΑ της Πάτρας θα έπρεπε στο οργανόγραμμα που έχει να έχει 360 υπαλλήλους και αυτή τη στιγμή δουλεύει με το 40% της στελέχωσης. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει έρθει και τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά με το ενεργειακό κόστος. Ένα χαρακτηριστικό πάλι παράδειγμα είναι ότι η ΔΕΙΑ της Πάτρας πριν το λεγόμενο ενεργειακό κόστος που το ονομάσαν αυτοί πλήρωνε για όλες τις εγκαταστάσεις ρεύμα γύρω στα 4 εκατομμύρια και το 2023 πληρώσαμε 8,5 εκατομμύρια χωρίς να επιδοτηθεί από την κυβέρνηση όπως μας είχαν τάξει. Βέβαια, υποσχέσεις κάνουνε, δίνουνε, δεν χαλάει τίποτα το να δίνουν υποσχέσεις. Το θέμα είναι ότι λεφτά δεν δίνουνε. Και αυτά από πού θα βγουν? Από το λαό. Έτσι θέλουν αυτοί. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Μάρτιο του 2023 η κυβέρνηση με τον νόμο 5037 ενέταξε το νερό σε μία ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που ονόμασε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που ήταν μόνο για το ρεύμα, σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η Ρυθμιστική Αρχή αυτή έχει σχεδιασμό και προσπαθεί, παρά έως και σήμερα και το αντιθέτω διαβεβαίωσε από την πλευρά της κυβέρνησης, να επιτύχει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Μέσω λοιπόν της Ρυθμιστικής Αρχής σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ και μάλιστα σε αντίθεση ακόμα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, το νομοσχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής στο άρθρο 11, παράγραφος 4 δέλτα, λέει ότι η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να επιβλέπει και να υποπτεύει συμβάσεις παραχώρησης ύδατος σε τρίτους. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένας ιδιώτης να διαχειριστεί μία περιοχή και απλώς να την επιβλέπει. Πρόκειται δηλαδή για ιδιωτικοποίηση του νερού και συνέχεια μίας αντιμετώπισης του νερού ως εμπόρευμα, στην οποία πρέπει να σταθούμε απέναντι και να βάλουμε τέλος. Επίσης, πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδια απαξίωσης των ΔΕΙΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αγώνες που δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στις ΔΕΙΑ, αλλά συνολικά το λαό. Με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής εδώ στην Πάτρα, που το έχει αποδείξει επανειλημμένος, παραμένοντας στο πλευρό μας για τα δίκαια αιτήματά μας. Ξέρουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα θα σας έχουμε δίπλα μας. Γνωρίζουμε ότι τη στάση του ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, σε αυτούς διαχρονικά στέκεται απέναντι σε αυτούς σχεδιασμούς εμπορευματοποίησής του. Γνωρίζουμε επίσης σε όποιο χώρο και αν βρίσκονται οι κομμουνιστές μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν και να αγωνιστούν για να μην περάσουν και αυτοί οι σχεδιασμοί που μόνο νέα βάρη μπορούν
να επιφέρουν τόσο για εμάς ως εργαζόμενοι στον ΔΕΙΑ, όσο και ο σύνολο για τα λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.